Εμείς και κύριοι χαίρετε. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθεί σήμερα ο επιχειρηματίας Γιώργος Λούβαρης μετά την καταδικαστική σε βάρος του απόφαση για παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων που εξέδωσε χθες το 4ο τριμελές πλημελιωδικείου Αθηνών. Στον κύριο Λούβαρη επεβλήθη ποινή φυλάκισης 4 ετών και χρηματικό πρόστιμο ύψους 21 εκατομμυρίων δραχμών για την ανάμειξή του στην υπόθεση της επιζήμιας για το ελληνικό δημόσιο αγοράς των βλημάτων Magic. Όσον αφορά τους 4 απόστρατους αξιωματικούς, το δικαστήριο δήλωσε αναρμοδιότητα, ενώ απάλλαξε λόγω αμφιβολιών τους κυρίους Μαρινάκη και Φράγκο. Αποδοκιμάζοντας την δικαστική απόφαση, το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι ο Γιώργος Λούβαρης καταδικάστηκε χωρίς επαρκή στοιχεία ως δίθεν μεσάζων. Αντιδρώντας, η Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε εντελώς ανεπίτρεπτο τον σχολιασμό από το ΠΑΣΟΚ της απόφασης του δικαστηρίου. Εκτός ελέγχου παραμένει έως αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο Άγιο Όρος, από την οποία κάηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή 4.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Στην προσπάθεια κατάσβεσης μετέχουν 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη, δυνάμεις του στρατού, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η αντιπολίτευση αρνήθηκε χθες στη Βουλή να συμμετάσχει στην ψηφοφορία για το αν εισήχθη με συνταγματικό τρόπο η ρύθμιση για τη διαχείριση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μόνον οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τάχθηκαν υπέρ της εισαγωγής της ρύθμισης. Πακέτο αυξήσεων αναμένεται να αποφασίσει την Τετάρτη η Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων. Αυξάνονται από 20 έως 40% τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων και από 20 έως 25% τα φάρμακα. Ακόμα αναμένεται να προταθούν αυξήσεις στα κόμιστρα των ταξί, των φορτηγών και των υπεραστικών λεωφορείων. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται και σήμερα στο ειδικό δικαστήριο η δίκη για το σκάνδαλο Κασκοτά. Έχουν κληθεί να καταθέσουν 6 μάρτυρες υπάλληλοι των ΕΛΤΑ και ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, κύριος Θόδωρος Καρατζάς. Κορυφώνεται η αγωνία 50.000 συνταξιούχων του ΝΑΤ για την καταβολή των συντάξεων και των επιδομάτων τους. Καμία απόφαση δεν πάρθηκε κατά την χθεσινή σύσκεψη μεταξύ των αρμοδίων υπουργών. Μετά από 3,5 μήνες παραμονή στην Ερυθρά Θάλασσα, επιστρέφει σήμερα η φρεγάτα Έλλη στον άφθασμο της Σαλαμίνας. Αναχωρούν επίσης σήμερα το μεσημέρι οι 30 αξιωματικοί και μόνιμοι αξιωματικοί του στρατού Ξηράς, προκειμένου να μετάσχουν στη δύναμη φρουρών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις περιοχές των Κούρδων του Ιράκ. Το τελικό κείμενο των πορισμάτων της Επιτροπής Ειδικών για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα παραδοθεί σήμερα στον Υπουργό Παιδείας κ. Γιώργο Σουφλιά. Αμέσως μετά θα δοθεί στη δημοσιότητα και θα αποσταλεί και στα κόμματα. Στον εξωτερικό χώρο τώρα, ο Ιουγκοσλάβος Πρωθυπουργός Άντε Μάρκοβιτς αναμένεται στη Μόσχα την ερχόμενη εβδομάδα για συνομιλίες με τη Σοβιετική ηγεσία. Είναι η πρώτη φορά μετά από το ξέσπασμα της κρίσης στη γειτονική χώρα που το Κρεμλίνο αναμειγνύεται ενεργά στα ζητήματα της Ιουγκοσλαβίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush έφτασε αργά το βράδυ στο διεθνές αεροδρόμιο της Μόσχας. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στη Σοβιετική Ένωση πραγματοποιείται σε μια εποχή κρίσιμη για τις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας αυτής. Ο κ. Bush αναμένεται να απονείμει τη ρήτρα του πλέον ευνοούμενου εμπορικού εταίρου των ΗΠΑ στη Σοβιετική Ένωση σε μια προσπάθεια να υποστηριχθεί ο Σοβιετικός ομολογός του στο εσωτερικό μέτωπο της χώρας του. Και δύο λόγια για τον καιρό στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν έθριο καιρό με πρόσκαιρες δεφώσεις το απόγευμα στα βόρεια του νομού προβλέπει για σήμερα στην Αττική η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Άστατο κατά περιόδους καιρό, νεφελώδη, με βροχή και καταιγίδα, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.